Πυροδοτήθηκε για άλλη μια φορά η υγειονομική βόμβα που συνήθως εκπυρσοκροτεί στην περιοχή ανάμεσα στην οδό Άβαντος και στον οικισμό του Μαΐστρου. Η κατάσταση των απορριμμάτων ξέφυγε για ακόμη μια φορά με την αρμόδια υπηρεσία αλλά και τους πολίτες να κάνουν τα στραβά μάτια, δημιουργώντας μια ατελείωτη θάλασσα από σκουπίδια. Βρισκόμαστε δίπλα από το ρέμα της Μαΐστρου, ένα σημείο το οποίο έχει μετατραπεί σε μια θάλασσα απορριμμάτων. Σπασμένα μπουκάλια, πλαστικά, λάστιχα, ακόμα και νεκρά ζώα βρίσκονται στο σημείο, μετατρέποντάς το σε μια υγειονομική βόμβα. Η τραγική αυτή κατάσταση του συγκεκριμένου σημείου δεν φαίνεται να έχει τελειωμό, καθώς χρόνια τώρα, κάθε φορά που η υπηρεσία καθαριότητας είναι υποστελεχωμένη, στο ρέμα του Μαΐστρου σκάει αυτή η βόμβα. Εντύπωση προκαλεί ότι στο μέρος αυτό πολλές φορές παίζουν παιδιά, ενώ όσο η κάμερα της Δέλτα τηλεόρασης βρισκόταν εκεί, οι διερχόμενοι πολίτες κουνούσαν το κεφάλι κατακριτικά, ενώ άλλοι πάλι φώναζαν από απόσταση ότι είναι καθαρά φταίξιμο του Δήμου. Φυσικά, το ρέμα δεν είναι το μοναδικό σημείο της πόλης που παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση απορριμμάτων. Σε διάφορα μέρη, κεντρικά και μη, οι κάδοι έχουν ξεχυλήσει, ενώ πολλές φορές οι πολίτες παρατάνε στο πλάι τους διάφορα υλικά όπως κλαδιά, σπασμένα πλακάκια, ακόμη και ολόκληρους καναπέδες, χωρίς βέβαια να έχουν ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία για την απομάκρυνσή τους. Ειδικά εν μέσω πανδημίας, με αρκετούς εργαζόμενους του Δήμου να έχουν πάρει άδεια ειδικού σκοπού και τις παράλληλες εργασίες στο παραλιακό μέτωπο, η αποκομιδή έχει πάρει τον κατήφορο. Από την άλλη πλευρά, ομάδες πολιτών προχωρούν σε ανεξέλεγκτες ρήψεις όπως του καναπέ, δυσχεραίνοντας περαιτέρω το έργο των ελάχιστων εργαζομένων που παλεύουν να καλύψουν τον γεωγραφικά μεγάλο Δήμο Αλεξανδρόπολης.